Με προβλήματα ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στην Αιτωλοκαρνανία. Στο Ευηνοχώρι, εκπαιδευτικοί και γονείς προχώρησαν σε διαμαρτυρία για το κλείσιμο τμήματος τρίτης τάξης λυκείου. Αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με μια πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας που καταργεί ένα τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών λόγω μικρού αριθμού μαθητών. Έχει προέρθει μια μεγάλη αναστάτωση στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία. Το μάθαμε σήμερα και προσπαθούμε, γίνονται ενέργειες, να παραμείνει το τμήμα στο Ευηνοχώρι. Εμείς σαν Δήμος θα προσπαθήσουμε αυτό να το κυνηγήσουμε, να το λύσουμε και να το τραβήξουμε όσο μπορούμε για να μην γίνει αυτή η μεταφορά. Στην Ναύπακτο το πρωτοκουδούνι χτύπησε με χαμόγελα. Ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος τέλεσε τον καθιερωμένο αγιασμό στο πρώτο γυμνάσιο και λύκειο Ναυπάκτου. Υπάρχουν σχολεία τα οποία λόγω της αστιφιλίας αλλά και του δημογραφικού προβλήματος δεν έχουν παιδιά. Καλή δύναμη στους εκπαιδευτικούς μας, στους δικούς μας δασκάλους και φίλους οι οποίοι δίνουν τη μάχη για τη γνώση υπό συνθήκες οι οποίες θεωρώ ότι στα όρια του Δήμου μας είναι πολύ καλές. Η χρονιά σε όλους. Κανένας φόβος ούτε για τα παιδιά που έρχονται στην πρώτη τάξη του γυμνασίου ή του λυκείου ή αυτά που δίνουν το μεγάλο λάκτισμα για να ανοίξουν την πόρτα των πανεπιστημίων. Στην Τρίπολη, ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Παιδείας Δημήτρη Μακαρούνη βρέθηκαν στην τελετή αγιασμού του 5ου Δημοτικού Σχολείου και του 1ου Γυμνασίου. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η αντιμετώπιση του φαινομένου που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια γίνεται πιο έντονο, του σχολικού εκφοβισμού. Χωρίς προβλήματα και πολλά χαμόγελα, ξεκίνησε νέα σχολική χρονιά και για τα σχολεία της Σπάρτης. Πρώτη μέρα στο σχολείο, το κουδούνι ήχησε. Τα χαμόγελα περίσευαν εδώ στο προάβλιο του σχολείου. Όλα τα παιδιά της Λακωνίας μέσα από την καρδιά μου στέλνω τις καλύτερες ευχές μου για έναν πολύ καλύτερο χρόνο, καλύτερον από κάθε προηγούμενον. Κάθε ξεκίνημα είναι και μια καινούργια ελπίδα. Πόσο μάλλον όταν αυτό το ξεκίνημα είναι το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς για τα παιδιά του Δημοτικού. Έχουν τα παιδιά μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία, γεμάτη πρόοδο και να καταλάβουν ότι αυτές τις στιγμές που ζουν είναι ανεκτήμητες. Το πρώτο κουδούνι χτύπησε και για τους μαθητές της Ηλίας με τον καθιερωμένο αγιασμό και την διανομή βιβλίων στους μαθητές. Να σημειωθεί πως το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς δεν χτύπησε στο Γενικό Λύκειο Βαρθολομιού, καθώς γονείς και μαθητές του σχολείου προχώρησαν σε κατάληψη ως αντίδραση στις πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν την μεταφορά των τάξεων.